Ποια είναι η πρώτη εικόνα που έχεις από την ενασχόλησή σου με το ποδόσφαιρο? Η πρώτη εικόνα με τον πατέρα μου, όταν ακόμη δεν είχα ξεκινήσει σε κάποια ακαδημία. Ήμουνα νομίζω 4 χρονών και θυμάμαι να παίζουμε είτε σε κήπους, είτε σε κάποιο σχολείο, σε κάποιο γήπεδο έτσι. Ο μπαμπάς σε παρακολουθεί σήμερα? Ναι, ο μπαμπάς μου με παρακολουθεί, είναι πάντα δίπλα μου. Με στηρίζει, με βοηθάει με την όποια πείρα του είχε στο ποδόσφαιρο, ακόμη και αν δεν έπαιξε επαγγελματικά. Και μέσω από αυτόν μαθαίνω και εγώ πολλά πράγματα. Νιώθεις ότι τα επόμενα χρόνια μπορείς να πραγματοποιήσεις το όνειρό σου να ασχοληθείς επαγγελματικά με το ποδόσφαιρο σε μια ομάδα στην Ελλάδα ή το εξωτερικό? Πιστεύω ότι με λίγη τύχη και με πολλή δουλειά, ναι, μπορώ να το καταφέρω. Ποιο θα ήταν το ιδανικό σενάριο, να παίξεις στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό? Το ιδανικό σενάριο για μένα θα ήταν να ξεκινήσω από την Ελλάδα, να φύγω στο εξωτερικό και όταν φτάσω στο τέλος της καριέρας μου να επιστρέψω στην ομάδα που ήμουν νεότερος. Αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχεις και ένα σχολείο το οποίο πρέπει να ολοκληρώσεις? Ναι, είναι και αυτό να παίζει κάποιο ρόλο, ναι. Μπορείς να τα διατηρήσεις και τα δύο σε υψηλό επίπεδο? Ή θεωρείς ότι όταν έχεις μια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσεις και να δώσεις μεγαλύτερη βάση σε αυτό? Σίγουρα όσο δίνεις περισσότερη βάση στο ένα το άλλο μειώνεται. Αλλά πιστεύω ότι μπορείς να κρατήσεις έστω σε ένα καλό βαθμό και τα δύο. Αν όχι και τα δύο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Αλλά να τα κρατήσεις και τα δύο όσο πιο ψηλά μπορείς. Αγωνίσαι στην ομάδα της Αθλητικής Ακαδημίας 2006. Στο πρωτάθλημα της γάμαρας τεχνικής κατηγορίας η ομάδα και φέτος κατά πάσα πιθανότητα, όχι κατά πάσα πιθανότητα, δεν καταφέρνει να πετύχει την άνοδο της στην αμέσως επόμενη κατηγορία. Τι έχεις αποκομίσει όμως ως εμπειρίες από παιχνίδια πρωτίστως με ομάδες της περιφέρειας της Νομοπηρίας και με αντιπάλους πολύ μεγαλύτερους σε ηλικία? Έχω γίνει πολύ πιο δυνατός. Έχω μάθει να παίζω περισσότερο με το μυαλό μου και όχι με το σώμα μου, γιατί όταν έχεις να κάνεις με τέτοιους παίχτες είναι σχεδόν αδύνατο να κοντράρεις το σώμα τους. Οπότε θεωρώ ότι με βοήθησε αρκετά αυτή η εμπειρία των 2 χρόνων, γιατί ήμουν και πέρυσι. Και έχω μάθει να διαχειρίζομαι καλύτερα τις καταστάσεις και περισσότερο με το μυαλό παρά με το σώμα. Αναφορικά με τη συμμετοχή σου στην ΚΑΠΑΔΕ, στη μεικτή ΚΑΠΑ16 του νομού Πιερίας, νιώθεις ότι εκπροσωπώντας τον νομό προσθέτει περισσότερο άγχος, μεγαλύτερο έννοια βαρύτητας και ανασφάλειας αυτό το κομμάτι, ή νιώθεις περήφανος γι' αυτό και για τη συμμετοχή σου? Είναι και τα δύο, είναι μοιρασμένο τώρα, γιατί στην αρχή ειδικά ήταν περισσότερο το άγχος, αλλά για μένα είναι και η τρίτη χρονιά που είμαι στη μεικτή. Οπότε έχω εξοικειωθεί λίγο με τη διαδικασία, έχω συνηθίσει και είμαι εννοείται πάρα πολύ περήφανος γι' αυτό. Νιώθεις ότι είσαι σε ένα σημείο που μαζί με μια φουρνιά ποδοσφαιριστών που, όπως λέει και ο προπονητής σου και πολύ στο ποδόσφαιρο, έχει ταλέντο. Μπορεί να καταφέρει μια ιστορική πρόκριση στην τετράδα των καλύτερων ομάδων στην Ελλάδα, στην ηλικία των ΚΑΠΑ16. Να σου πω ότι θα πιστεύω σίγουρα ότι μπορούμε να προκριθούμε και πιστεύω ότι μπορούμε να πάμε και παραπάνω, μπορούμε να φτάσουμε και στους δύο. Και γιατί όχι να πάρουμε και το πρωτάθλημα? Γιατί ξεκινήσαμε πολύ δυνατά, νικήσαμε και τη Μακεδονία που ήταν το φαβορί και πιστεύω ότι μπορούμε να ξανακάνουμε κάτι παρόμοιο. Στη διαδικασία των πέναλτι θα ζητήσει από τον προπονητή σου να χτυπήσεις πέναλτι? Εντάξει, τώρα είναι και αναλόγως στην ψυχολογία, ανάλογα το παιχνίδι που θα κάνω, πώς θα νιώθω εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω όμως ότι μπορώ να το κάνω. Αν εκείνος με πιστεύει, πιστεύω ότι το έχω. Στη θέση που αγωνίζεσαι, ποια πιστεύεις ότι είναι τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας σύγχρονος ποδοσφαιριστής σήμερα? Πιστεύω ότι πρέπει να έχει ταχύτητα, πρέπει να έχει καλό άλμα και εκρηκτικότητα. Και πιστεύω ότι πρέπει να έχει διορατικότητα μπροστά κυρίως για να μπορέσει να βγάλει μεγάλες μπαλιές είτε διαγώνια είτε κάθετα στο φόρο. Το γεγονός ότι πολλές φορές υπάρχει μια κριτική που γίνεται σε νέους ποδοσφαιριστές ότι ενώ έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά αθλητή, τους υπολείπεται το ταλέντο. Πιστεύεις ότι είναι κάτι το οποίο με την εξάσκηση, με την προετοιμασία και με την προπόνηση μπορεί να βελτιωθεί? Είναι κάτι που είναι φυσικό χάρισμα και κάποιος το έχει ή δεν το έχει? Πιστεύω ότι ναι, μπορεί να βελτιωθεί. Σίγουρα για κάποιον που έχει ταλέντο είναι πολύ ευκολότερο και με πολύ λιγότερη δουλειά θα μπορέσει να φτάσει κάπου ψηλά. Όμως πιστεύω ότι ακόμη και κάποιος ο οποίος είναι είτε άτεχνος, είτε αργός, είτε οτιδήποτε θα μπορέσει να φτάσει σε ένα πολύ ψηλό σημείο, αν εννοείται δουλέψει πάρα πολύ σκληρά. Ποιο είναι το κλίμα στην ομάδα? Υπάρχει ένας ανταγωνισμός, φαντάζομαι, δηλαδή ότι όλοι θα θέλουν να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο ιστορικό παιχνίδι, οι σχέσεις μεταξύ σας? Δεν ξέρω τώρα. Όσο βλέπω και τα άλλα παιδιά, είναι όλοι πολύ καλά μεταξύ τους και εγώ δεν έχω πρόβλημα με κανένα συμπαίκτη μου. Υπάρχει το χαβαλέ πάνω στην ομάδα, υπάρχει όμως και η δουλειά. Ο ένας πιστεύει στον άλλον, βοηθάει ο ένας τον άλλον και γι' αυτό πιστεύω ότι φτάσαμε και εδώ που φτάσαμε. Έχεις και ποδοσφαιριστές από την Αθλητική Ακαδημία Κατερζυχίας 6, με τους οποίους φαντάζομαι θα έχεις ακόμα καλύτερες σχέσεις. Δημιουργεί το ποδόσφαιρο φιλίες? Σίγουρα. Σίγουρα, γιατί είναι
Μπορείς να συζητήσεις οποιαδήποτε ώρα και στιγμή γι' αυτό. Μπορείς να βοηθήσεις τον άλλο μέσα σε αυτό, να σε βοηθήσει, να πάρεις, να δώσεις. Οπότε θεωρώ ότι ναι. Νιώθεις λίγο διαφορετικός με την έννοια ότι στην πλειοψηφία των παιδιών σήμερα που ασχολείται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, και εσύ έχεις μια άλλη κατεύθυνση στον ελεύθερο σου χρόνο? Κοίταξε, είναι ανάλογα τι θα πάρει ο καθένας, γιατί όλοι βλέπουμε δίπλα μας τέτοιους ανθρώπους. Και δεν νιώθω ακριβώς διαφορετικός. Νιώθω ότι έχουμε χωριστεί σε κάποιες ομάδες και βρίσκομαι σε μία από αυτές. Κλείνοντας, σκοράρεις ένα γκολ και είναι αυτό που δίνει την πρόκριση στην ομάδα στο Final Four. Πού αφιερώνεις την νίκη και την πρόκριση? Στην οικογένειά μου είναι το πρώτο και το τελευταίο που θα σκεφτόμουν. Γιατί είναι οι πρώτοι που με στηρίξανε και θα είναι και οι τελευταίοι που θα με στηρίζουν μέχρι το τέλος.